κύριε Χατζηβασιλείου, είμαστε μπροστά στο πολύ αρνητικό ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στρατιωτικής, αλλά και απειλής να έχουμε εμπλοκή της Δύσης σε αυτή τη στρατιωτική σύραξη. Δυστυχώς δεν φαίνεται ακόμα φως στην άκρη του τούνελ. Και αυτό είναι το πιο απεσιόδοξο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Παυλόπουλε. Οι δύο πλευρές ψάχνουν από τη μία οι Ρώσοι μία διέξοδο υποχώρησης και από την άλλη οι Ουκρανοί μία διέξοδο αξιοπρέπειας. Αλλά και αυτές οι δύο διέξοδοι για την ώρα δεν φαίνεται να μπορούν να βρεθούν έτσι με τρόπο εύκολο. Σαφώς βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση άμεσης εμπλοκής της Ευρώπης ή της Δύσης ή του ΝΑΤΟ. Αυτά τα έχουν ξεκαθαρίσει οι συμμαχικοί εταίροι, παρά μόνο παροχή σημαντικής βέβαια όσο χρειαστεί βοήθειας στον Ουκρανικό λαό, ο οποίος μάχεται απέναντι στους Ρώσους εισβολής. Στο πεδίο τώρα, φαίνεται ότι έχουμε δύο μεγάλες μάχες, κύριε Παυλόπουλε, το επόμενο διάστημα. Η πρώτη είναι η μάχη της Μαριούπολης. Η Μαριούπολη, γνωρίζετε, είναι πολύ σημαντική για τους Ρωσόφωνους και τους Ρώσους, διότι η κατάληψή της θα προσφέρει εδαφική συνέχεια ανάμεσα στις ανατολικές επαρχίες του Ντομπάς και στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία ελέγχει de facto το 2014. Και δεύτερον, η Μαριούπολη είναι ένα πολύ σημαντικό λιμάνι που αντιλαμβάνεστε όλοι για ποιο λόγο οι Ρώσοι θα ήθελαν να την έχουν στον έλεγχό της. Η δεύτερη μεγάλη μάχη, η οποία αναμένεται να λάβει η χώρα, είναι στις επαρχίες του Ντομπάς. Εκεί βλέπουμε να έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες με πάρα πολύ ισχυρές εφεδρίες, όπου αναμένεται να διεκδικήσουν αυτό που λέμε το πλήρη έλεγχο των ανατολικών ρωσόφωνων επαρχιών, των Μπαξ, δηλαδή των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, ούτως ώστε να εξασφαλίσουν τη ρωσική κυριαρχία στην περιοχή αυτή. Συμπέρασμα. Χάνονται την ημέρα εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και δυστυχώς εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς. Η κοινωνική συνοχή στην χώρα δυστυχώς έχει διαλυθεί και θα εκτιμούσε ότι χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, χρόνια στην ουσία, για να μπορέσει η Ουκρανία να ξανασταθεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έναν μακράς διαρκείας και ενεργειακό πόλεμο. Και όποτε τελειώσει, ναι, Άκη, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, και όποτε τελειώσει για ένα σχέδιο Μάρσαλ ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει 1/3 η ζημιά στην Ουκρανία. Είναι λιμένες και υποδομές σχόλου, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έδινα δύο παρατηρήσεις γι' αυτό, θα είχα, αν μου επιτρέπετε. Πρώτη είναι πολύ σωστά, χρειάζεται ένα σχέδιο Μάρσαλ για την Ουκρανία, διότι αυτή η χώρα θα βγει εντελώς οικόπεδο μετά από αυτήν την σφοδρή εισβολή. Και δεύτερον, θα χρειαστούμε, ας είμαστε ειλικρινείς, μία διαδικασία επαναπροσέγγισης με τη Μόσχα. Κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει. Η Δύση πρέπει να ξαναμιλήσει με τη Μόσχα και θα το κάνει, διότι ζούμε δίπλα-δίπλα και οι Ρώσοι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί όπως λέμε. Επομένως, είναι μονόδρομος με αυτή να αναζητηθεί ένα μόνος βιβέντη. Γιατί εγώ θυμάμαι τον κύριο Στάινμαγερ, είναι μπροστά και ο Παντελής, που είχε πει ότι με τη Ρωσία του Πούτιν δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Κύριε Σαραντάκο, αυτό τώρα είναι μια ιστορία η οποία δεν την αποφασίζουμε εμείς. Οι Ρώσοι ως κυρίαρχος λαός θα αποφασίζουν την ηγεσία θα έχουν. Αλλά αποφασίζει η Ευρώπη με ποιον μιλάει. Γι' αυτό το αν πιστεύω αλήθεια, με αυτή τη Ρωσία που μιλάει. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή ρωσική ηγεσία είναι παντελώς αναξιόπιστη. Σας θυμίζω ότι κορόιδευε τη διεθνή κοινότητα επί εβδομάδες όταν μιλούσαμε για προετοιμασίες εισβολής και στην ουσία ενέπαιζε όλο τον κόσμο που παρακολουθούσε να κομμένει την ανάσα. Και φυσικά, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα εδώ πέρα, δεν έχουμε τίποτα με τους Ρώσους πολίτε. Με τους Ρώσους μας συνδέουν στενοί δεσμοί ιστορίας και θρησκείας, πολιτισμικής ταυτότητας και τόσα άλλα. Αλλά έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την ηγεσία της Ρωσίας σήμερα, η οποία κάνει το διεθνές δίκαιο δυστυχώς κουρελόχα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου. Θέλω λεπτό μόνο, κύριε Χατζηβασιλείου. Είπατε προηγουμένως ότι δεν θα εμπλακεί άμεσα η Δύση. Ναι. Να διαβάσει η Ρωσία ως άμεση εμπλοκή την αποστολή οπλισμού, υπάρχει πιθανότητα? Κοιτάξτε, άκουσα και πριν τις δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ. Ναι, και αυτό τώρα αυτό είναι το λιγότερο φεδρό, κύριε Σαραντάκο. Εάν δηλαδή η Ρωσία ψάχνει να βρει τρόπους να εξηγήσει ή δικαιολογήσει με τη δική της λογική τις εξελίξεις στην Ουκρανία, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση ρωσικής εισβολής εναντίον τρίτης κυρίαρχης δύναμης, και όποιος ψάχνει να βρει δικαιολογίες ή εξηγήσεις
έτσι εύκολες, δεν βοηθάει την επίλυση του προβλήματος. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι αυτός ο πόλεμος επηρεάζει πάρα πολλά, όχι μόνο την ενέργεια. Δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Ακόμα και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επηρέασε σε μεγάλο βαθμό το εκλογικό αποτέλεσμα.